αυτή τη συνάντηση που έκανε ο Δημήτρης Οστρουμπάκος για την περίπτωση αυτή του Σάμινα. Τη θυμάσαι? Για μένα θυμάμαι αυτές τις εικόνες που βγάζαν τον κόσμο από τα παράλια. Τις θυμάμαι ακόμη πολύ έντονα. Οι ψαριανοί, που ήταν εκεί από την Πάρο, αλλά και οι κάτοικοι της Πάρου που τρέξανε με αυτοθυσία να κάνουν ό,τι μπορούν. Και, και τους ανθρώπους που θα μας γνωρίσει σήμερα ο Δημήτρης, αυτή την ιδιαιτερότητα έχουν ακριβώς. Δείχνουν αυτό που λέτε, Ζήνα, λοιπόν. Την αυτοθυσία για την ανθρωπιά. Αυτό είναι. Είναι ένα πρότυπο και η κυρία Ψύχα. Η κυρία Ψύχα, λοιπόν, μαζί με την κόρη της πριν 16 χρόνια, να υπενθυμίσουμε στον κόσμο ότι ήταν 81 νεκροί από το τραγικό εκείνο ναυάγιο του Express Σάμινα, το βράδυ, ανοιχτά τις πάρους της πόρτας. Ήταν εκεί με την κόρη της να βοηθήσει. Αυτές οι εικόνες, που δείχνει τώρα η Κατερίνα Ιβάχλατ, είναι αποτυπωμένες στο μυαλό μου, στην καρδιά μου, ακόμη. Δεν θα τις ξεχάσω ποτέ. Που φωσφορίζουν τα γυλαίκα. Ακριβώς. Εκεί ήταν λοιπόν οι ψαράδες. Εγώ δεν ξέρω και μπάνιο, καταλαβαίνεις τι συνειρμούς μου κάνει αυτή η εικόνα. Πάτος, βυθός, τέλος. Γεια. Ανάμεσα στους ανθρώπους που βοήθησαν λοιπόν τους παριανούς τους ψαράδες ήταν και ο 19χρονος ο φαντάρος ο Βασίλης Ραχούτης, ο οποίος προτίμησε να μην φύγει από το καράβι, να σώσει τον εαυτό του, αλλά να θυσιαστεί για τους συνανθρώπους του. Βοηθούσε όσο περισσότερους μπορούσε, Ζήνα. Και τι έγινε? Βοήθησε τη μητέρα και το μωρό της ήθελε να βοηθήσει, αλλά δεν πρόλαβε. Πνίγηκε για να σώσει τους συνανθρώπους. Η κυρία Ψύχα τον βρήκε ανέστητο. Ήταν ήδη ζεστός, όπως λέει η κυρία Ψύχα στο βίντεο, και προσπάθησε να τον συναφέρει. Τον πήγε στο νοσοκομείο, έλεγε: θέλω να τον βοηθήσω. Τον είχε σαν τρίτο παιδί. Η οικογένεια του Βασίλη Ραχούτη, έξω από τα Καμένα Βούλα στη Φθιώτιδα, δέχτηκε, άνοιξε την αγκαλιά της αυτή την κυρία. Να της πούνε ένα μεγάλο ευχαριστώ που προσπάθησε να σώσει αυτόν τον σύγχρονο και αφανή ήρωα. Μου έδειχνε στο αμοντάριστο υλικό και είδα αυτή τη συνάντηση. Και ήταν πραγματικά συγκλονιστική. Είναι αυτό που λες ότι αυτές τις εικόνες της ζωής σου τις κρατάς για πάντα. Να το δούμε παρακαλώ. Πάρος. Εξπρες Άμινα 16 χρόνια πριν. Μέσα στη νύχτα το επιβατηγό οχηματαγωγό παρεκκλίνει τις καθορισμένες πορείας του και προσκρούει στο σύμπλεγμα βραχονισίδων πόρτες, μόλις 2 ναυτικά μίλια έξω από την Πάρο, παρασέρνοντας στο θάνατο 81 ανθρώπους. Στο πλοίο επιβαίνουν πάνω από 450 άνθρωποι, ανάμεσά τους και ο 19χρονος στρατιώτης Βασίλης Ραχούτης, ο αφανής ήρωας που πνίγηκε προσπαθώντας να σώσει όσους περισσότερους συνανθρώπους του μπορούσε. Με αυτοθυσία και γενναιότητα δεν άκουσε τον πατέρα του που του έλεγε από το τηλέφωνο να πέσει στο νερό και να σωθεί. Δεν μπορούσε να εγκαταλείψει αβοήθητου στους συνανθρώπους του. Παλεύοντας με τα μανιασμένα κύματα, έχασε τις αισθήσεις του προσπαθώντας να σώσει ένα μωρό, αφού πρώτα είχε σώσει τη μητέρα του. Μια γυναίκα από την Πάρο, η κυρία Άννα Ψύχα, βρήκε ανέστητο το 19χρονο τότε Βασίλη. Προσπαθούσε να τον επαναφέρει στη ζωή. Τον πήγε στο ιατρικό κέντρο, αλλά ήταν αργά. Προσπάθησα, του έβγαλα όλο το νερό, από όταν τον πήρα από το καΐκι, ώσπου να τον πάω στο κέντρο υγείας. Και... αλλά δυστυχώς δεν τον επαναφέρανε οι γιατροί, γιατί όταν τον πήρα είχε ακόμα παλμούς. Και οι γιατροί όταν πήγαμε στο κέντρο υγείας είχε ακόμα παλμούς. Αλλά ήταν τόσο εξαντλημένο το παιδί, είχε χτυπήσει γιατί ήταν στη βάρκα και ξαναέπεσε στη θάλασσα να σώσει μια μάνα με ένα παιδί. Και από εκεί τον ζητάγανε να τον πιάσουν και χάθηκε, τον πήρε το κύμα. Και τον βρήκε ένα καΐκι και τον έφερε στην Πούντα και τον πήρα εγώ. Από το καΐκι τον πήρε και τον πήγα στο κέντρο υγείας της Παρκιάς. Οι γιατροί όλοι αφήσανε όλους τους άλλους ναυαγούς και κοιτάξανε το βασιλάκι, αλλά δεν επανήλθε. Ένα τέταρτο τον πολεμούσαν οι γιατροί, ένα τέταρτο. Είχατε πίστη ότι θα ζήσει? Ναι, πίστευα, ναι, γιατί τον έκατσα, το κάτσα καθιστό, δεν το άφησα ξαπλωτό μες στο πουλμάκι για να μην τυχόν πνιγεί με το νερό και του έβγαλα, του πίεζα
το σωσίβιο, του πίεζα το σωσίβιο και το σωσίβιο έτσι όπως το πίεζα, έβγαλα από το στομάχι του, του βγάλα όλο το νερό. Ήταν ζεστός μου. Ήταν ζεστός και είχε παλμούς εδώ, εδώ ακόμα χτύπαγε ο λαιμός του εδώ και εδώ που το έπιανα τα χεράκια του, είχε παλμούς. Είστε κοντά του όμως αυτές τις στιγμές. Τον είχα αγκαλιά, το είχα κάτσει κι εγώ κάτω και τον είχα αγκαλιά αφού είχα γίνει μουσκεμά. Άμα μετά έφυγα και πήγα σπίτι και άλλαξα και γύρισα να πάω στο. Να ήταν γιος σας, δηλαδή. Γιος μου. Εκείνη την ώρα. Λέγα ότι είχα τρία παιδιά. Έχω δύο παιδιά να ζήσουν. Λες και ήταν και αυτό ένα παιδί μου. Και δύο φορές παιδί μου εκείνη την ώρα που το βλέπα που χανότανε. Πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο. Πολύ μεγάλη θλίψη, μεγάλη θλίψη. Πόσο με συγκουράζω. Πόσο θα σε κουράζω ακόμη. Πόσο θα σε κουράζω. Πάω πολύ. Κι εγώ. Κι εγώ. Για τον Βασίλη θα πήγαινα παντού. Αντί με το καλό μου το κουράζω. Αντί με το καλό. Σήμερα, 16 χρόνια μετά, η μητέρα και ο πατέρας του Βασίλη ανοίγουν την αγκαλιά τους στη γυναίκα που προσπάθησε να σώσει το γιο τους. Η ίδια μαζί με τον Δημήτρη Στρουμπάκο ταξίδεψε στο χωριό Καλλίδρομο Φθιώτιδας, την ιδιαίτερη πατρίδα του 19χρονου Φαντάρου, για να συναντήσει τους γονείς του τρίτου της παιδιού, όπως τον αποκαλεί. Ξαναζούταν. Μας δένει πάρα πολύ μεγάλη αδερφική και με πόνο όλα. Το μόνο που έμασε το παιδί μου και πήγα και το είδα και έβγαλε συντόνια από τη φρίκα της κόρης της, αυτό που φτάνει. Αν δεν ήταν η κυρά, να μπορούσα να μην έχω βρει ακόμη και το παιδί μου. Ήταν ο άνθρωπος που βρήκε το Βασίλη. Με περίμενε, με ξεκίνησε, έτησε το παιδί μου από εκεί γαμπρό. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Τι να πω. Έζησε η Πάρο μια μεγάλη συνταρακτική τραγωδία εκείνο το βράδυ, μεγάλη τραγωδία. Νεκροί, αυτό που ζουν σήμερα οι ναυαγοί με τους πρόσφυγες, το ζήσαμε τότε εμείς στην Πάρο. Ο Βασίλης όμως θα παραμείνει για όλους ένας ήρωας. Ήρωας, έσωσε πολύ κόσμο. Συνέχεια μαθαίνουμε και μέχρι σήμερα μαθαίνουμε ότι έχει σώσει πάρα πολύ κόσμο. Υπάρχουν άτομα που μου το λένε, τους συναντάω και... Στο μνημόσυνο κάθε χρόνο που κάνουμε το ετή, κάθε χρόνο ετήσιο μνημόσυνο και φέτος που έκλεισε τα 15 χρόνια, όλοι τον μνημονεύουν και τον αγαπάνε και στην Πάρο έχουμε κάνει και εκκλησία για τους χαμένους όλους. Με επιτρέψει να πω κάτι για τους Παριανούς. Τους θεωρώ φίλους και αδερφούς. Οι Παριανοί είναι άνθρωποι. Γι' αυτό το τονίζω, αυτό άνθρωποι. Βγάλανε τις πρίκες των κοριτσών τους και δίνανε, πτήσαν το Βασίλη μου. Το καταλαβαίνετε αυτό. Γινόταν ένας χαμός, όλες φέραν κουβέρτες, παπούτσα, γυναίκες, μας αγκαλιάζανε. Θέλω να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ας έφυγε το παιδάκι μου. Σώσαν πάρα πολύ κόσμο, ειδικά οι ψαράδες. Ο Βασίλης ήταν ένα παιδί ήπιον χαρακτήρων. Τον είχα μάθει πολλά διασώσεις και τέτοια, γιατί ήμουν και εγώ πυροσβέστης. Στο καράβι, όταν έγινε η υπόθεση αυτή, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, μπαμπά, μας ρίξανε σε βουνό. Μη φοβάσαι, είμαστε κοντά στο νησί. Λέω, αγόρι μου, εάν βλέπεις και φυτίζεται, τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, σήκω να φύγεις, γιατί υπάρχει η δίνη. Εν τω μεταξύ, αυτά που σας λέω, τον είχα εκπαιδεύσει γιατί ήμουν 11 χρόνια στον Πειραιά. Και του λέω, Βασίλη, τι έγινε, μπαμπά, γύρι το καράβι. Αλλά μη στενοχωριέσαι, εγώ είμαι ράμπο. Μη μου λες να φύγω, γιατί είναι η θάλασσα σπαρμένη πτώματα. Τέλος πάντων, τι ήταν αυτή η τελευταία κουβέντα που είπα. Να προσέχεις, αγόρι μου, θα σε πάρω, να με πάρεις όταν βγεις έξω. Περίμενα, μετά έπαιρνα τα τηλέφωνα, βουίζαν τα τηλέφωνα. Εγώ την έφαγα, γιατί ήξερα το γιο μου. Αλλά η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Την έφαγα. Έψαχνα να βρω εκεί πέρα. Βρήκα την κυρία Άννα, την ψύχα. Η οποία, να πούμε, μου ήρθε εκεί και μου λέει, ψάχνετε κάτι. Ναι, λέω, το γιο μου, ήταν φαντάρο. Λέει, αυτή την Πανανούλα τη γνωρίζετε. Μόλις μου είπε αυτό το πράγμα.
Εκεί τελειώσα, δεν θυμάμαι τίποτα. Μόνο θυμάμαι την μπάλα του μωρού που ήρθε από πάνω και έκλαιγε και έλεγε να με φανταράκου με εμένα με γλίτωσες. Το μωρό μου ξέρω ότι είσαστε μαζί εκεί πάνω, θα τον προσέχεις. Είχε κύμα παλιό καιρό, έκανε ένα ζικ-ζάκ η βάρκα και έπεσαν δύο άντρες, μια γυναίκα με το μωρό. Έχει το μωρό να το δώσει. Έρχεται το κύμα 4,5 μέτρα και τον πετάει στους σκλαβούν το καΐκι και χτυπάει σε μια βίδα εδώ. Τον παίρνουν δύο Αιγύπτιοι. Τους βρήκαν. Του φύγε το μωρό. Την ανέβασε τη μητέρα. Είναι η σημαία που είχαν το σώμα του παιδιού μου. Μου έμενε αυτό και το κρατάω μέχρι που θα φύγω από το παιδί μου. Ας μην τον ήξερε κανείς. Ούτε η ήρωα ήθελα να το μάθω. Κανένας, να είχα το γιο μου και ας ήταν και με κομμένο πόδι.